εθνικής ανάγκης. Οποιαδήποτε νέα κυβερνητική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία θα είναι, όπως είπε, προδοσία της προοδευτικής παράταξης. Για το κίνημα αλλαγής, είπε ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι είναι αυτόνομο μεν, αλλά εντός της προοδευτικής παράταξης, ότι στρατηγικός του αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και ότι αποκλείει στη νέα περίοδο κάθε ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Μίλησε επίσης ο κ. Ραγκούσης για δυνάμεις της παρασιτικής διαπλοκής, που όπως είπε προσπαθούν να κρατήσουν εχμάλωτο το χώρο και λειτουργούν σαν δεσμοφύλακας, προκειμένου το κίνημα αλλαγής να αποτελέσει πάλι το δεκανίκι της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, Αντώνη, από το κίνημα αλλαγής μέχρι τώρα δεν υπάρχει επίσημο σχόλιο. Η ναι. πρώτη αντίδραση ήρθε μέσω tweet από τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, που λέει: αναρωτιέμαι αν κάποιος έχει κλείσει με ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ, είναι στο συμβόλαιο να κλείνει και εκδηλώσεις. Να σου πω ότι στην χθεσινή εκδήλωση μίλησαν ακαδημαϊκοί που υπερασπίζονται την ανάγκη διαλόγου κεντροαριστεράς-αριστεράς. Ήταν οι καθηγητές κ. Μουζέλης Μοσχονάς Μαρατζίδης Σωτηρέλης. Παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Ξηδάκης, ο Δημήτρης Κρεμαστινός, από το Ποτάμι ο Σπύρος Δανέλης και ο Μίλτος Κύρκος και ο Θόδωρος Μαργαρίτης από την ΔΙΜΑΡ. Μάλιστα. Να ακούσουμε τον κύριο Ραγκούση. Αν ο Πρωθυπουργός και ο κυβερνητικός ΣΥΡΙΖΑ δεν τα παρατήσουν τελευταία στιγμή, αν αντέξουν και δεν δραπετεύσουν από τις εθνικές και ιστορικές τους ευθύνες και αυτοί, όπως έκανε η κυβέρνηση Σαμαρά το καλοκαίρι του 2014, και αν παράλληλα αναλάβουν επίσημες, τονίζω επίσημες πρωτοβουλίες για διάλογο και σύγκληση με άλλες προοδευτικές δυνάμεις, μέσα στις οποίες αυτονόητο είναι πως δεν συγκαταλέγονται οι ανεξάρτητοι Έλληνες ή η Νέα Δημοκρατία, τότε ναι, η προσωπική μου άποψη είναι πως πρέπει ως κίνημα αλλαγής να ανταποκριθούμε θετικά. Η στρατηγική τους για το επόμενο διάστημα καταστρώνουν οι ειδικοί των 4 συστημικών τραπεζών μετά τα stress test.